Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος στην, στη δεσή από την Αργεντινή. Ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος έχει, έχει χάσει τον αδερφό του στο έγκλημα των τεμπών, το Βάιο. Το αναφέρω, κύριε Βλάχο, πιθανόν για όσους δεν το γνωρίζουν. Ε, έχει περάσει ένας χρόνος και οχτώ μήνες από το έγκλημα των τεμπών και είναι εντυπωσιακό ότι όσα έχουν αποκαλυφθεί, έχουν αποκαλυφθεί από τις δικές σας προσπάθειες, δηλαδή από τους συγγενείς, των ανθρώπων που χάθηκαν ε, στα τέμπη και δεν έχουμε μάθει τίποτα, πώς να το πω τώρα, επισήμως από τις αρχές ή σχεδόν τίποτα. Ε, θα προσθέσω εδώ ότι κάποιοι, ακούω κάποιους να λένε ότι και στο εξωτερικό, συγκρίνοντας κάποιες υποθέσεις που όμως δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με τα τέμπη, όλες αυτές τις διαδικασίες, οι διαδικασίες, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί κινούνται πολύ αργά. Πού βρισκόμαστε λοιπόν ένα χρόνο και 8 μήνες μετά κύριε Βλάχο. Καλησπέρα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, πάντα στο φιλόξενο κανάλι σας. Έχει περάσει αρκετός καιρός όντως, όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύπλοκο. Ε, για να κρίνουμε κατά πόσο πάει γρήγορα ή αργά ή με το σωστό ρυθμό η δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και μετά να την κρίνουμε. Εγώ, μέχρι τη τι βλέπω, έχοντα παρακολουθήσει τη δικογραφία. Βλέπω ότι ο φέτη Ανακριτή και η εισαγγελία Λάρισα έχουν κινηθεί μέχρι στιγμή και έχουν ασκήσει διώξει σε πάνω από 40 πρόσωπα. Τόσο για την υπόθεση των τεμπών αυτή καθ' αυτή όσο και για, την, για το περίφημο ξεμπάζωμα και μπάζωμα, δηλαδή τη διαμόρφωση του χώρου, που είναι μια άλλη δικογραφία, η οποία προχωρά παράλληλα με τα τέμπη. Αυτά τα 40 και πλέον πρόσωπα είναι από τον ΟΣΕ, την ΕργοΣΕ, τη ΡΑΣ και την Ελένικ Τρέιν, όπως και για την υπόθεση του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος, είναι από διάφορες υπηρεσίες. Της, της χώρας, πυροσβεστική αστυνομία, πολιτική προστασία και από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε 18 μήνες, σε 20 μήνες έχουν ασκηθεί διώξεις που αφορούν όλο το φάσμα του ελληνικού σιδηρόδρομου από το 2016 και μετά και όπως επίσης πολύ σημαντικές και μεγάλες υπηρεσίες της χώρας. Αν υποθέσουμε και στο επόμενο διάστημα Περιμένουμε και αναμένουμε να προχωρήσει και στο τελευταίο στάδιο αυτή, αυτή η έρευνα, η οποία θα αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, τα οποία σχετίζονται με το Σιδηρόδρομο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μέχρι στιγμή 40 πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται. Ποιο θα είναι ο ελάχιστο χρόνο, τον οποίο θα χρειαστεί να αφιερώσει ένα εφέτηση ανακριτή με σοβαρότητα για το κατηγορητήριο, για την ανάκριση, για να μαζευτούν τα στοιχεία. Αν έστω και μια εβδομάδα που θεωρώ είναι το ελάχιστο που πρέπει να αφιερώσει, αν το πούμε έτσι μπακάλικα, χοντρικά, για ένα πρόσωπο, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνο που έχει περάσει είναι, είναι πολύ λογικό. Δεν είναι μια υπόθεση τα τέμπη αναφέρατε τα άλλα περιστατικά στο εξωτερικό, τα οποία είναι μονοδιάστατα. Δεν, είναι, δεν, ήταν μόνο ένα πράγμα το οποίο έφτεξε ένα λάθος, ένα πρόσωπο, ένα σύστημα ασφαλείας. Στα τέμπη δεν λειτουργούσε τίποτα και υπάρχουν πολλά λάθη και παραλήψεις από πολλά πρόσωπα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπω και μετά το έγκλημα πάνω στο έγκλημα που είναι η διαμόρφωση του χώρου. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πολύπλοκη υπόθεση, πολυδιάστατη υπόθεση, η οποία πρέπει να γίνει με σοβαρότητα. Και παρόλη την κριτική σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία την έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε στο πώς προχωράει η έρευνα, στο μεγαλύτερο διάστημα, στο μεγαλύτερο μέρος, έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά από την ελληνική δικαιοσύνη. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Μας έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Η δικογραφία είναι ογκοδέστατη. Το κατηγορητήριο θα φτάσει σε χιλιάδες σελίδες και θα υπάρχουν μέσα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, ελπίζουμε, να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι ένοχοι και να καταδικαστούν. Ε, εγώ δεν θέλω να, να, να βιαζόμαστε ή να κρίνουμε αυτή την, την, την υπόθεση με, με άλλου είδους κριτήρια. Είναι από μόνη τη μια κομβική υπόθεση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τέτοια υπόθεση, ένα συνδρομικό δυστύχημα με τόσε πολλέ διαστάσει, με τόσα πολλά θέματα. Και νομίζω όταν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε και με, και με αριθμού, ότι ο χρόνο και ο ρυθμό με τον οποίο κινείται η εισαγγελία και ο φέτη ανακριτή είναι απολύτω λογικό. Ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει να κινείται και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχει γίνει αλλού. Ε, φυσικά. Υπάρχουν σημεία που πάντα τα παρατηρούμε, παρακολουθώντα τη δικογραφία, που θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν ε, με διαφορετικό τρόπο ή, ε, ή κάτι τέτοιο. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον από τη δική μα την πλευρά, ο εφέτη ανακριτή έχει ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα και τα έχει λύσει με τον σωστό τρόπο. Οπότε, α περιμένουμε λίγο να δούμε. Στο τέλο, θα κάνουμε ταμείο, α το πούμε έτσι λαϊκά. Στο τι, στο τι έφτεξε, στο τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά, αλλά μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά δεν έχω πάρα πάρα πολλούς ενδιασμούς για το πώς κινήθηκε η ελληνική δικαιοσύνη. Και στην τελική είναι η στιγμή που εμείς απαιτούμε από την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της, απαιτούμε να υπάρξει δικαίωση και δικαιοσύνη και νομίζω ότι και η κοινή γνώμη θέλει κάτι τέτοιο, θέλει να δει μια υπόθεση όπου θα βρεθούν οι ένοχοι, θα καταδικαστούν και θα, θα λάμψει η αλήθεια. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ελληνική δικαιοσύνη αυτό το πράγμα στην υπόθεση των ΔΕΜΠΟΝ το κάνει. Αθόρυβα, ε, αναφέρατε ότι όλα αυτά προκύπτουν από τους συγγενείς. Ναι, γιατί και νομίζω ότι και η ελληνική δικαιοσύνη έχει κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ σε αυτό. Εμεί βγαίνουμε και επικοινωνούμε όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Όντω έχει γίνει πολλή δουλειά για την πλευρά μα και όπω έχει γίνει και πολλή δουλειά από πολλού τεχνικού συμβούλου, από πολλού πραγματογνώμονε που έχουν μπει στην υπόθεση και προσπαθούν οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτού να, ε, να προσφέρουν κάτι και να συνεισφέρουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ε, έχουμε ξανασυστήσει και άλλες φορές και έχουμε μιλήσει για το ψυχολογικό βάρος που έχετε όλοι οι συγγενείς και εσείς βεβαίως, ε, παρατηρώ τη δραστηριότητά σα στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ειδικά στο, στο ΕΞ. Έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια, γράφετε 57 γεγονότα σε 57 λέξει για τα 57 θύματα. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι κείμενα που κατά κάποιο τρόπο έχετε αποστασιοποιηθεί από το συνέστημα και προσπαθείτε με τη λογική και με τα στοιχεία να ενημερώσετε τον κόσμο, έτσι. Καταλαβαίνω σωστά. Ε... Υπάρχει ένα κανόνα στην επικοινωνία, είναι ο κανόνα του Ασανσέρι των 60 δευτερολέπτων, όπου λέει ότι αν ένα θέμα δεν μπορεί να το εξηγήσει σε 60 δευτερόλεπτα, τότε δεν μπορεί να το εξηγήσει ούτε σε 60 λεπτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι οι επιστήμονε εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε, να μπορούμε να να εξηγήσουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ συνοπτικά. Και έχοντα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, σκέφτηκα είδα τον αριθμό 60, σκέφτηκα τον αριθμό 57 που είναι ένας συμβολικός αριθμός και σκέφτηκα ότι αν δεν μπορώ να εξηγήσω ένα θέμα για τα τέμπη σε 57 λέξεις λίγο πολύ το μέγεθος ενός tweet ή μια σύντομη ανάρτηση, τότε όσο χώρο και να μου δώσει κάποιο, δεν θα μπορέσω να το εξηγήσω. Και με αυτόν τον τρόπο άρχισα να επιλέγω και να βλέπω θέματα τα οποία συζητιούνται και να προσπαθώ να με τη δική μου οπτική και με το δικό μου τρόπο να τα εξηγήσω μέσα σε 57 λέξεις συμβολικά. Γιατί πολλέ φορές χρειαζόμαστε να, να, έχουμε το ρεζουμί μιας πληροφορίας για ένα θέμα για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Ότι αυτό το θέμα είναι αυτό, αυτό και αυτό. Σε μία, δύο, τρεις φράσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο έχω κινηθεί. Προσπαθώ να κάνω συμβολικές πράξεις οι οποίες έχουν σχέση με αυτό, πάντα δίνοντας πληροφορία που νομίζω ότι ο κόσμος τη χρειάζεται. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι ο τρόπος που βρίσκω ψυχολογικά, το εργαλείο το οποίο έχω βρει ψυχολογικά για να για να προχωράω σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι, δεν είναι εύκολη. Η απόσταση από την οποία, στην οποία βρίσκουμε επίσης το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία μέσω των social media και κυρίως μέσω τέτοιων δράσεων το να δίνουμε πληροφορία, το να λέμε κάτι, το να λύνουμε ένα ερώτημα εμένα τουλάχιστον με, με βοηθάει πάρα πολύ. Ελπίζω ο κόσμο να, να μαθαίνει από όλα αυτά. Πάρα, πολλο, πάρα πολλοί κόσμος ανταποκρίνεται. Και στην τελική αυτό είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, ένας από τους βασικούς μας στόχους, είναι και θα είναι πάντα η αποκάλυψη της αλήθειας. Θέλουμε να διαλύουμε όλα τα ψέματα, τα fake news, τα παραπλανητικά δημοσίευματα, τα οποία υπάρχουν δυστυχώς και στην υπόθεσή μας, γιατί μόνο μέσω της αλήθειας θα προχωρήσουμε. Ε, μιλήσατε για συμβολικές κινήσεις, κάνατε μια τέτοια κίνηση τις τελευταίες ημέρες. Στείλετε κάτι στον κύριο Κώστα Καραμαλή. Θα μας πείτε γι' αυτό και γιατί το κάνατε. Αν θυμάστε τις πρώτες μέρες μετά από το δυστύχημα, πάρα πολλές οικογένειες βγήκαμε και είπαμε, είδαμε ξαφνικά το πρωί στο λογαριασμό των δικών μας ή των, των ανθρώπων που χάσαμε να έχουν επιστραφεί από την Ελληνική Train τα αντίτιμα των εισιτηρίων. Ε, σύμφωνα με, το, με, τον κανονισμό της εταιρεία, ε, αυτό προβλέπεται στις αμαξοστοιχείες Intercity μόνο όταν οι αμαξοστοιχείες Intercity έχουν καθυστέρηση πάνω από 60 λεπτά. Η Intercity 62 είχε καθυστέρηση την αιωνιότητα τελικά, όχι μόνο ξεπέρασε τα, τα 60 λεπτά, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Αυτή η κίνηση που μπορεί να ήταν και μια εντελώ αυτόματη κίνηση του συστήματο τη της Renic Train μα ενόχλησε πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με ενόχλησε πάρα πολύ. Όπω και οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα οικονομικό αντίτιμο δίπλα στο οποίο υπάρχει το όνομα ή το πρόσωπο του αδερφού μου. Αυτό ψυχολογικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Και από τότε μου είχε μείνει. Όταν λοιπόν είδα την, την ανακοίνωση της Hellenic Train ε, με, με πάρα πολύ έτσι, στόμφο και έμφαση στο πώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίε για τους, ε, για τους επιβάτες και είδα την, την νέα αυτή υπηρεσία που προσφέρει τη δωροκάρτα. Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να κάνω μια συμβολική κίνηση. Θέλησα να στείλω αυτή τη δωροκάρτα επιστρέφοντα στην ουσία τα χρήματα του εισιτηρίου στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, στον κύριο Καραμαλή, γιατί αυτό είναι υπεύθυνο εκείνο το διάστημα για το σιδηρόδρομο που, που σκοτώθηκε ο αδερφό μου και επίση είναι υπεύθυνο σε πολύ μεγάλο βαθμό για το σιδηρόδρομο που έχουμε σήμερα. Πίσω από αυτή την κίνηση, από αυτή τη συμβολική κίνηση υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει μια προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες του ελληνικού σιδηρόδρομου και τις εταιρείες του ελληνικού σιδηρόδρομου που έχουν ευθύνη από ό,τι φαίνεται για τα ΤΕΜΠΗ λόγω μια προσπάθεια αλλαγής της εικόνας. Ξέρουμε ότι του επόμενου μήνε θα συγχωνευτεί ο ΣΕ, η Εργοσέ και οι υπόλοιποι φορεί σε ένα ενιαίο φορέα που θα ονομαστεί Ελληνική Σιδηρόδρομη. Ξέρουμε ότι αυτό ο φορέα θα λάβει πάρα πολλά χρήματα και από το ελληνικό δημόσιο αλλά και από, την Ευρώπη, ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπω επίση ότι έχουν δοθεί κονδύλια και για την επικοινωνία. Το να αλλάξει αυτό το οποίο αντιλαμβάνουμε, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα που έχει ο Σιδηρόδρομο στην ελληνική κοινή γνώμη. Αυτό όμως κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται με τέτοιου είδους επιφανειακές αλλαγές ε, στην πλατφόρμα εισιτηρίων και σε μια δωροκάρτα. Ή στο να γίνονται όπως έκανε ο ΣΕΟ το καλοκαίρι ε, να, μετατρέπει, να μετατρέπει σταθμούς που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν επειδή δεν υπάρχουν γραμμές να τους μετατρέπει σε σινέμα. Αν θέλουν πραγματικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους επιβάτες, θα πρέπει να ασχοληθούν να αναβαθμίσουν την ασφάλεια όπως αυτή έχει προκύψει από τα τέμπη. Αν η Lenic Train θέλει να προσφέρει καλύτερη καλύτερη υπηρεσία στους επιβάτες της, θα πρέπει να θέσει πλέον σε λειτουργία επίσημα και σε πλήρη λειτουργία το GSMR μεταξύ των μηχανοδηγών και των σταθμαρχών, ώστε να μπορούν δηλαδή οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες να επικοινωνούν απρόσκοπτα χωρίς κανένα πρόβλημα και μέσα σε τούνελ και σε πλήρη ταχύτητα. Αν θέλει να αναβαθμίσει τη λειτουργία των επιβατών που κάθονται μέσα στα βαγόνια, θα πρέπει να ελέγξει αν τα βαγόνια αυτά σήμερα συνεχίζουν να πληρούν τι προδιαγραφέ πυρασφάλεια των ευρωπαϊκών προτύπων. Γιατί αυτό το πράγμα το βλέπουμε στα τέμπια: ότι οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν εγκαυματίε οι οποίοι ενδεχομένω, αν τα βαγόνια είχαν διαφορετική πυρασφάλεια, σήμερα δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ. Και να ελέγξουν κατά πόσο οι μηχανοδηγοί έχουν όντω εκπαιδευτεί όπω θα έπρεπε. Τηρούν τον Κανονισμό Ασφαλεία, αν ο Κανονισμό Ασφαλεία και Κυκλοφορία είναι αυτό ο οποίο πρέπει, και αν τηρείται καθημερινά. Γιατί βλέπουμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε περιστατικά μετά από τα τέμπη, όπου παραβιάζεται ο Κανονισμό Κυκλοφορία, παραβιάζονται οι διάφορε οδηγίε και παρολίγο να έχουμε νέα, νέα συμβάντα. Αυτή για μένα είναι η, η εικόνα και το αφήγημα πίσω από τη συμβολική κίνηση τη Δωροκάρτα. Ότι βλέπουμε όλο αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνεται. Βλέπουμε ότι επιχειρείται να αλλάξει και να μακηγιαριστεί η εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου ε, μετά από τα τέμπη. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Η σοβαρότητα θα είναι να αλλάξει πραγματικά και να βελτιωθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν εκείνη την νύχτα των Δεμπών. Ξέρετε, ε, όταν έγινε το έγκλημα των Δεμπών, ε, πληροφορούσε μεταξύ μα η φράση Αποτύχει, ζούμε. Αλλά... Όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας θέλαμε να πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα θα διορθωθούν, κάτι θα αλλάξει μετά από τόσα θύματα, τόσο θάνατο. Ε, θα παρακολουθείτε την επικαιρότητα, δεν είναι μόνο ο σιδηρόδρομος. Ε, χθες μάθαμε ότι ένα βαγόνι του προαστιακού παραλίγο να μπει στο μετρό. Δηλαδή ε, υπάρχουν περιστατικά μετά από τα τέμπη που δείχνουν ότι το θέμα αντιμετωπίζεται από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σαν να μην έγινε απολύτω τίποτα. Σε ένα βαθμό, ναι. Τα περιστατικά αυτά δείχνουν αυτό, το, αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Από την άλλη, τα περιστατικά αυτά δείχνουν και κάτι άλλο. Ε, το, το τελευταίο περιστατικό που έγινε με τον προαστιακό, από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε να δούμε το, το τελικό πόρισμα, ε, διορθώθηκε χάρη στην τηλεδιοίκηση και στη σηματοδότηση. Ναι. Το προηγούμενο περιστατικό με τα δύο τρένα που παραλίγο να συγκρουστούν, διορθώθηκε χάρη στο GSMR, την επικοινωνία που είχαν οι μηχανοδηγοί μεταξύ του και μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι κινούνται στην ίδια γραμμή. Το προ προηγούμενο πάλι που ήταν στην περιοχή του ΣΚΑ, ε, χάρη στη σηματοδότηση. Ε, Σταμάτησε, σταμάτησε, ο μηχανοδηγός έχοντας παραβιάσει ε, ε, κόκκινο σηματοδότη. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έστω και ένα από τα συστήματα ασφαλείας που λειτουργούσε απέτρεψε ένα περιστατικό. Και είναι αυτό το οποίο εμείς λέμε και αγωνιζόμαστε για να, για να, για να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι αυτό το πράγμα είναι αυτό που συνέβη στα ΤΕΜΠΗ. Στα ΤΕΜΠΗ δεν λειτουργούσε κανένα από όλα αυτά τα συστήματα, όχι μόνο εκείνη τη νύχτα, αλλά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ότι αν λειτουργούσε στο ένα από αυτά, η επικοινωνία μεταξύ των μηχανοδηγών ή τα, τα φωτεινά σήματα, η φωτεινή σηματοδότηση, θα είχε αποφευθεί, όπω αποδεικνύουν αυτά τα φωτεινα σηματα η φωτεινη σηματοδοτηση θα ειχε αποφευθει οπως αποδεικνυουν αυτα τα περιστατικα 1,5 χρόνο μετά από τα Τέμπη, το αφήγημα τη κυβέρνηση, το οποίο το είδαμε και στη Βουλή και στην Εξεταστική και στι Πρανακριτικέ και, στα, και στα δημοσιεύματα, ότι ο κανονισμός, ο γενικό κανονισμό κυκλοφορία είναι Ευαγγέλιο, είναι υπέρα από μόνο του για να τα αποτρέψει. Αυτό το αφήγημα πλέον καταραίει από την πραγματικότητα. Σε όλα αυτά τα περιστατικά δεν τηρήθηκε ο κανονισμό κυκλοφορία. Και έπρεπε να έρθει ένα σύστημα ασφάλεια, ένα ανθρωποτεχνικό σύστημα, το οποίο το χειρίζονται άνθρωποι, αλλά είναι ένα εργαλείο τουλάχιστον το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγει το ανθρώπινο λάθο ή να το διορθώσει. Ήταν αυτά τα συστήματα τα οποία τελικά απέτρεψαν κάτι, κάτι μοιραίο. Και εκεί είναι ακριβώ η αιτιώδη συνάφεια που βρίσκουμε ανάμεσα στη σύγκρουση των δύο στα ΤΕΜΠΗ και στην αποσία των συστημάτων ασφαλεία, όλων των συστημάτων ασφαλεία που θα έπρεπε να έχει η γραμμή εκείνο το βράδυ. Ε, επειδή χρησιμοποιήσατε κάποιου τεχνικού όρου, θα πρέπει να πω και θα προτείνω, θα, θα μου επιτρέψετε να προτείνω, έχετε δημοσιεύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο στον προσωπικό σας λογαριασμό στο ΕΚΣ όπου θα έλεγα ότι είναι η υπόθεση των τεμπών από το α ως το ω, αν έχουμε φτάσει στο ω. Και εκεί εξηγείται τι ακριβώς συμβαίνει με, με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα θα έλεγα, συγκρίζοντας το με ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι για να γίνει υποθέτω και πιο εύκολη η ανάγνωση και για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί, γιατί ξέρετε Όλοι μας συναισθηματικά είμαστε πολύ φορτισμένοι, αλλά πρέπει να μάθουμε και τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές λεπτομέρειες για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα, έτσι. Ε, ναι, ε, αυτό το κείμενο επίσης υπάρχει σε ένα podcast το οποίο είχε δημοσιευθεί την ημέρα του, του πρώτου μνημόσυνου των τεμπών. Bon. Είναι στο podcast Ζωσιμάρ του, του, του Θέμη Χέσσαρη, οπότε και αυτό είναι. Θε, οφείλω να το αναφέρω ε, για ειδικούς λόγους. Ναι, ναι. Ε, Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει ε, πάρα πολλέ προσπάθειε να γίνουν αναλογίε σχετικά yeah. με το τι συνέβη στα ΤΕΜΠΗ και ε, ναι, με κάποιο άλλο παράδειγμα που ο κόσμο μπορεί να το καταλάβει. Γιατί όντω κάποια θέματα είναι τεχνικά, κάποια ζητήματα είναι τεχνικά. Ακόμα και εμεί μα πήρε πολύ χρόνο να καταλάβουμε ακριβώ τι είναι η σηματοδότηση, τι είναι η τηλεδιοίκηση, τι είναι το GSMR, όλα αυτά τα, τα ζητήματα. Yeah. Και πολλέ φορέ. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ή ενδεχομένω να φανεί ότι είναι ενοχοί έχουν πατήσει πάνω στου τεχνικού όρου και στι τεχνικέ αυτέ λεπτομέρειε για να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, για να συνεχίσω σε αυτό το, το παράδειγμα. Αυτό το είδαμε κυρίω στην εξαστική. Είδαμε να εξετάζονται άνθρωποι του σιδηρόδρομου οι οποίοι με το που γίνονταν μια ερώτηση, στην οποία στριβόχνονταν πέταγαν ένα τεχνικό όρο, τον οποίο ενδεχομένω οι βουλευτέ και οι κάτω να μην μπορούσαν να κατανοήσουν και το άφηναν εκεί. Ε, γι' αυτό εγώ προσπάθησα, προσπάθησα να σκεφτώ πάρα πολύ κάτι το οποίο να, να, να μπορεί να, 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 δείξει και κατέληξα σε αυτό το παράδειγμα με το, με το ποδόσφαιρο, με τη λογική ότι το ποδόσφαιρο επίσης είναι ένα χαοτικό, ένας χαοτικός ε, ε, χώρος στον οποίο συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές πράξεις ανεξάρτητες και προφανώς συμβαίνουν πάρα, πάρα πολλά λάθη, ανθρώπινα λάθη, τα οποία οδηγούν σε διάφορες αποφάσεις. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, ανθρωποτεχνικά συστήματα, δηλαδή μηχανήματα και εξοπλισμό που λειτουργούν άνθρωποι σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλεια για να αποφευχθούν αυτά τα λάθη να διορθωθούν. Όπω επίση και ορισμένα αυτόματα συστήματα. Στο δικό μου το μυαλό μοιάζει πάρα πολύ με το, ε, με το, ε, με το θέμα των τεμπών. Και Ελπίζω με, αυτό, με, αυτόν τον τρόπο να μπορεί κάποιο να κατανοήσει τι ακριβώ έγινε εκείνο το βράδυ. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλε αναλογίε, ενδεχομένω κάποιε καλύτερε, και νομίζω είναι χρήσιμο να προσπαθούμε να τι βρούμε γιατί έχουν ένα πολύ διδακτικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να κλείσουμε μια ερώτηση. Ε, Σα έχουμε φορτώσει ενώ εσά του συγγενεί με ένα επιπλέον βάρο το οποίο δεν επιδιώξατε να το σηκώσετε. Έχετε δυστυχώ ήδη ένα βάρο το οποίο. Θα συνοδεύει όλη σα τη ζωή. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε ποιότητα δημοκρατία, το πώ λειτουργούν οι θεσμοί μα. Το, 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 θέμα των τεμπών για την ελληνική κοινή γνώμη, σε πολύ μεγάλο μέρο τη ελληνική κοινή γνώμη, έχει συνδεθεί με τα παράπονα που έχει ο Έλληνα πολίτη διαχρονικά για την ποιότητα τη δημοκρατία, για την ποιότητα τη δικαιοσύνη, για το πώ λειτουργούν οι θεσμοί. Ε, τι κάνετε με αυτό το βάρος και πόσο λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στον αγώνα που κάνετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Το Όλοι το νιώθουμε αυτό το, το πράγμα από την πρώτη στιγμή. Ε, πλέον έχουν υπάρξει και μελέτες σε κοινωνικό επίπεδο που δείχνουν ότι η τραγωδία των τεμπών bon διώθηκε σαν ένα εθνικό ηθικό σοκ όπου πάρα πολλοί άνθρωποι μπήκαν στη θέση μας, στη θέση των θυμάτων και όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία είχαν μέσα τους για χρόνια εκφράστηκαν ε, μέσω της οργής, μέσω της αγανάκτησης, μέσω της ντροπή και μέσω μια σωρία αρνητικών ε, συναισθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ναι, ε, το αντιλαμβάνομαι αυτό, το βλέπω, όμως το βάρος το οποίο μπορεί να μας προσθέσει οποιοδήποτε σε αυτό το θέμα είναι πολύ μικρότερο από το βάρος το οποίο ήδη έχουμε το βάρος το οποίο έχουμε από την άδικη αυτή η απώλεια των ανθρώπων μας είναι τεράστιο και είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί στο να, προχωράμε μπροστά. Ε, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως το, το πώς το, το βιώνει η κοινή γνώμη. Ε, πάντως δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να, κάποιος να απαιτεί από μας ε, πράγματα τα οποία είναι πέραν από τις δυνατότητε μας. Ε, τα τέμπη ε, αποδεικνύουν και δείχνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό πολλά σοβαρά προβλήματα, δομικά προβλήματα του ελληνικού κράτου. τόσο στο θέμα τη ασφάλεια των μεταφορών, τόσο και επίση στο θέμα τη διαφθορά. Μέσα από τα ΤΕΜΠΗ μπορούμε να δούμε τεράστια παραδείγματα μεγάλη διαφθορά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπω επίση και στη συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική έλεγχη, οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, αλλά και η δικαιοσύνη. Εμείς δεν το κάνουμε όλο αυτό. Εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, ε, δεν κάνω όλο αυτό προκειμένου να αλλάξω όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθώ πολύ απλά να βρω δικαιοσύνη και δικαίωση για τον αδερφό μου. Θεωρώ ότι όταν αυτό το πράγμα θα γίνει, θα έχουν φανεί όλα αυτά τα προβλήματα και ενδεχομένω και μακάρι κάποια από αυτά να έχουν ε, διορθωθεί. Ε, αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, αντιλαμβάνομαι, το, το βλέπω σαν ένα. Επειδή πάντα προσπαθώ να, κάνω, να οπτικοποιώ τα τα πράγματα και να τα καταλάβω. Νιώθω λε και είμαστε. Τα τέμπι είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπου έρχεται ο καθένα και κρεμάει επάνω το στολίδι το Κάτι το οποίο θα έπρεπε να, να, να βγει, να υποθεί, να φανεί. Είναι λογικό αυτό. Είναι, εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη κοινωνία. Ε, αυτό το στολίδι έχει πολύ μικρότερο βάρο από όλα τα δικά μας βάρη που έχουμε κρεμάσει επάνω σε αυτό. Μακάρι ο κάθε ένας πολίτης και κάθε μία να βρει μέσα από τα, από τα τέμπη και το κομμάτι της δικαίωσης που νιώθει, θέλει να νιώσει σε προσωπικό επίπεδο, ε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να... ότι εγώ νιώθω υποχρεωμένο να κάνω κάτι, κάτι, κάτι για αυτό. Εμείς προχωράμε με τον πόνο μας και με τον αγώνα μας, αντιλαμβανόμενοι ότι μέσα από αυτό θα βρεθεί δικαίωση και σε ένα ευρύτερο, πλαίσιο. Δεν το κάνω εγώ όμως προσωπικά γι' αυτό. Εγώ το κάνω όλο αυτό για τον αδερφό μου, για την οικογένειά μου και για τις υπόλοιπε οικογένειε που παλεύουμε. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εγώ